Μονίμως κοιτάς κάτι κοντά. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Μάθανε ένα βιβλίο, μα ο υπολογιστής, μα το κινητό που έχει γίνει πια προέκτα στο χεριού σου και του δικού μου, δεν λέω. Για να ανταποκριθούν τα μάτια και να εστιάσουν, καταβάλουν προσπάθεια. Άρα κουράζονται. Σκέψω ότι έχουν φωνή τα μάτια σου. Τι θα έλεγαν? Τα ακούς? Τα ακούω να λες και τα βλέπω και αφού τα αφουγκράζεσαι, σήμερα θα δούμε πώς μπορείς να τα ξεκουράσεις και να τα ανακουφίσεις σε 3 μόλις απλά βήματα. Δες το βίντεο μέχρι το τέλος γιατί σου έχω έξτρα δώρο, μια άσκηση για χαλάρωση ματιών από τη γιόγκα. Κάνε τώρα και ένα subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να με έχεις από κοντά και να έχεις ξεκούραστα μάτια. Βήμα νούμερο 1. Διαλύματα κάθε 15 με 20 λεπτά. Και τι σημαίνει διάλειμμα? Ένα πολύ πρακτικό εργαλείο είναι κάθε 20 λεπτά να κοιτάς για 20 δευτερόλεπτα κάτι μακριά. Κοίτα μακριά και ανοιγόκλεισε μερικές φορές τα μάτια. Προσπάθησε να το κάνεις αργά, σαν να κοιμάσαι. Και πού να το θυμάσαι ενώ δουλεύεις? Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάντε σημείωμα εκεί κοντά, κάνε και μια ωραία φατσούλα εκεί για να είναι ακόμα πιο χαρούμενο. Είναι κάτι τόσο απλό που έτσι όπως είμαστε κολλημένοι και τρέχουμε όλη μέρα μέσα σε μια οθόνη, το ξεχνάμε. Ξεχνάμε τα ίδια μας τα μάτια? Έχουν και αυτά ανάγκη να ξεκουραστούν. Τελικά όμως ξεχνάμε τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί ανοιγοκλίνοντας τα μάτια παράγονται δάκρυα που επαναφέρουν την υγρασία και την αναζωογόνηση που τόσο πολύ ζητάς. Φυσικά εδώ είναι πολύ βοηθητικές και οι υδατικές σταγόνες και τα δεχνητά δάκρυα που θα βρεις στο φαρμακείο. Και για σένα τον απαιτητικό που ψάχνεις πάντα το κάτι παραπάνω, για την υγεία του ματιού σου προτείνω να δοκιμάσεις σε καθημερινή βάση συμπληρώματα διατροφής με ωμέγα λιπαρά οξέα, εκ χύλισμα μύρτιλου και φυσικά καροτενοειδή και βιταμίνη Α. Κάντε επιπλέον, στα διαλύματά σου σε παρακαλώ, μην ξεχνάς να πίνεις νεράκι και να τεντώνεσαι. Πόδια, χέρια, πλάτη, λαιμό όμως για να αποφορτίσεις τη μυϊκή ένταση. Είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι πολύ απλά και τα γνωρίζεις, αλλά αν τα κάνεις συχνότερα δεν θα ξεκουράσεις μόνο τα μάτια, πιθανότητα θα αυξήσεις και την παραγωγικότητά σου. Συνεπώς, σαν να σκέψεις. Βήμα 2. Η οθόνη να είναι στο ίδιο έτσος περίπου με τα μάτια. Σαν να λέμε, κόλλα πέντε φίλε, κοιτάζοντας πάνω, φυσικά είναι άβολο. Κοιτάζοντας κάτω, πονάει ο αυχένας και προκαλείται οπτικό στρες. Συνεπώς, ιδανικά η οθόνη περίπου στο ύψος των ματιών. Τώρα, αν δουλεύεις με λάπτοπ, δοκίμασε ένα σύρματο πληκτρολόγιο για να τραβηχτείς πιο πίσω και αν είσαι στο κινητό, προσπάθησε καλύτερα να κουμπάς κάπου το χέρι. Είναι απλά τα πράγματα. Βήμα νούμερο 3. Ρύθμιση της φωτεινότητας. Και όταν λέμε φωτεινότητα, δεν εννοούμε μόνο στην οθόνη των συσκευών, αλλά και στο χώρο γύρω σου. Γενικά, δεν θέλουμε μεγάλες αντιθέσεις στο φωτισμό του εσωτερικού χώρου και ειδικά μπροστά σου και πίσω σου. Τώρα, αν δουλεύεις κοντά σε παράθυρο, αν είναι δυνατόν, καλύτερα να το έχεις πλάι. Πάμε και για την άσκηση που σου υποσχέθηκα στην αρχή από τη γιόγκα και είμαι τόσο χαρούμενος. Ζέστανε καλά τα χέρια σου για 10-15 δευτερόλεπτα. Αν έχεις γυαλιά, φρόντισε να τα βγάλεις. Και με τις παλάμες, ακούμπησε τα ζυγωματικά σου. Άσε ανοιχτά τα μάτια, να βλέπεις το σκοτάδι και να νιώθεις τη ζέστη. Τα δάχτυλά σου να είναι ανοιχτά, να κουμπούν στο μέτωπο. Η πλάτη σου ίσια, η ώμη χαλαρή και η αναπνοή σου φυσική και ήρεμη. Κάνε αυτή την άσκηση όσο συχνά θες και όποτε θες. Ύστερα βάλε πάλι τα γυαλιά σου αν φοράς και σε παρακαλώ γράψε μου στα σχόλια για την εμπειρία σου. Δίπλα βάλε και είμαι happy εσύ